Σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία τονωτική λοσιόν για το πρόσωπο μόνο με 4 υλικά τα οποία έχετε στο σπίτι και αν δεν έχετε μπορείτε να προμηθευτείτε από το φαρμακείο και από το σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ χωρίς κανένα φόβο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους δέρματος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχήν πρέπει να πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας και να τα απολυμώνετε με ένα αντισηπτικό. Το ιδανικότερο θα ήταν να βάλετε γάντια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν με βολεύουν καθόλου. Γι' αυτό βεβαιώνομαι πως τα χέρια μου είναι απαλλαγμένα από μικρόβια. Έχω καθαρίσει την επιφάνεια την οποία θα δουλέψω και έχω τοποθετήσει μπροστά μου ένα χαρτομάντιλο. Μέσα σε μισό φλιντζάνι, γιατί δεν μ' αρέσει να κάνω πολύ μεγάλη ποσότητα, λόγω του ότι δεν θα έχει ούτε συντηρητικά ούτε τίποτα, οπότε καλό είναι να μην το έχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα σε μισό φλιτζάνι, λοιπόν, εγώ έχω βάλει απεσταγμένο νερό, το οποίο έχω βράσει και έχω τοποθετήσει ένα φακελάκι πράσινο τσάι, το οποίο έχω αφήσει και κρυώνει. Θα χρησιμοποιήσουμε θέρεο έλαιο λαβάντας. Θα χρειαστούμε ινόπνευμα και ένα μπουκαλάκι. Το μπουκαλάκι, εάν είναι γυάλινο, μπορείτε να το πλύνετε και μετά να το απολυμάνετε μέσα στο φούρνο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή θα χρησιμοποιήσω πλαστικό μπουκαλάκι, θα το καθαρίσω με το ινόπνευμα. Βάζω λοιπόν ινόπνευμα στο χαρτί και καθαρίζω το μπουκάλι απ' έξω. Το στόμιο, γιατί είναι μπουκαλάκι που το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, δεν είναι καινούριο, αλλά και καινούριο να ήταν, πάλι θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Θα βάλω μέσα, θα το κλείσω το βγάζω και το αφήνω να εξαπνιστεί. Καθαρίζω το ψεκαστήρι. Ξεκάζω να βεβαιωθώ πως έχουν βγει το καθαρίζω καλά και το καπάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να κρυώσει το τσάι. Μέχρι να κρυώσει αυτό θα εξηγήσουμε με πάρα πολύ λίγα λόγια γιατί χρησιμοποιώ αυτά τα δύο υλικά. Καταρχήν το πράσινο τσάι όλοι ξέρουμε πως είναι αντιοξειδωτικό, το πίνουμε. Έχει επίσης πολυφενόλες οι οποίες βοηθούν στην απομάκρυνση ελευθέρων ριζών από το πρόσωπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους δέρματος. Έχει καταπραϊντική δράση και δράσει σαν ένα φυσικό αντισηπτικό για το πρόσωπο. Το εθέρεο έλαιο λεβάντας έχει πάρα πολλές δράσεις. Οι πιο κύριες όσο αφορά το πρόσωπο είναι το ότι μειώνει τους ερεθισμούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακνικά πρόσωπα και σε κανονικές επιδερμίδες όμως προσφέρει ενυδάτωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όρημα δέρματα επίσης. Βοηθάει στην μείωση ρητίδων και λεπτών γραμμών. Είναι εντομοαποθητικό το εθέρεο λεβάντας. Και θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί το έχω αναφέρει αυτό. Σε συνδυασμό αυτά τα δύο λοιπόν,
Είναι ο τέλειος συνδυασμός για όλους τους τύπους δέρματος, για νεανικά δέρματα, για όρημα δέρματα, για δέρματα με ακμή, για ταλαιπωρημένα πρόσωπα, για λιπαρά πρόσωπα, για όλους τους τύπους δέρματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο και στο σώμα φυσικά, πρωί και βράδυ. Έχει κρυώσει το τσάι και πάμε να σας δείξω. Θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό χωνάκι. Και βάζουμε 10 σταγόνες εθέρεων λαβάνδας. Το μπουκαλάκι μου είναι πολύ μικρό, φτάνει η ποσότητα αυτή. Και λίγο παραπάνω να βάζαμε, γιατί η λαβάνδα είναι ένα εθέρεο έλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθείας πάνω στο δέρμα, κακό δεν κάνει. Και η λοσιόν είναι έτοιμη. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εάν δεν έχετε μακιγιάζ πάνω στο πρόσωπο και αν δεν έχετε τι να κάνετε, αυτό μην το πετάτε. Μπορείτε να το βάλετε πάνω στα μάτια για να βοηθήσει πρόβλημα με τις σακούλες, τους μαύρους κύκλους, γιατί όπως είπαμε έχει αντιοξυδοτική δράση. Και θα σας πω και ένα τελευταίο extra tip. Αυτό που έχουμε φτιάξει με τη λεβάντα, που όπως αναφέραμε η λεβάντα έχει εντομαποθητική δράση, μπορεί να ψεκαστεί πάνω στα μαλλιά και για ενυδάτωση και για αίσθημα φρεσκάδας, αλλά εάν έχετε παιδιά μπορείτε να το βάζετε αυτό κάθε μέρα πάνω στο κεφάλι πριν να πάνε στο σχολείο, γιατί δρά σαν ένα φυσικό, πώς να το πω τώρα, για την πρόληψη από τις ψήρες. Τώρα πλησιάζει καλοκαίρι, ξέρουμε όσοι έχουμε παιδιά πως είναι η χειρότερη εποχή για τις ψήρες, και βάζοντας αυτό το σπρέι στα μαλλιά των παιδιών σας πριν πάνε στο σχολείο, εγώ προσωπικά με αυτόν τον τρόπο καταφέρνω να μην έχω κολλήσει κι εγώ ψήρες και να είναι πάντα το κεφαλάκι της κόρης μου καθαρό. Σε κάποια φάση, εντάξει, θα κολλήσει το παιδί, θα την καθαρίζω κανονικά και μετά θα συνεχίσω με αυτό το σπρέι όπως κάνω πάντα, που τη το βάζω στα μαλλιά. Και για να γίνει και ακόμη πιο αποτελεσματικό, μέσα στο ίδιο μείγμα μπορείτε να βάλετε και 10 σταγόνες T3, το οποίο είναι αντισηπτικό και έχει πάρα πολύ καλή δράση στο ό,τι αφορά την εντομοαποθητική δράση. Τα πλήστα σαμπουάν κατά των φθηρών. Αυτό ήταν λοιπόν, ήταν πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Θέλω να τη δοκιμάσετε κι εσείς και θέλω τα σχόλια σας από κάτω. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, φιλιά πολλά και να προσέχετε!